Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζή, και σε όλο το πάνελ. Κύριε Δήμαρχε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα τα πούμε άλλη μία. Είχαμε ένα ματηρό περιστατικό μεταξύ μεταναστών στο hot spot της Βιάλ Στοιχείο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, έχετε εικόνα εσείς? Δεν έχω απόλυτη εικόνα, είναι από τα συνήθι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή φτάσαμε, εντάξει, Δήμαρχε, να λέμε ένα περιστατικό αιματηρό σύνηθες πλέον. Σύνηθες, κύριε Χατζή. Έτσι, διότι το μαχαίρι βγαίνει αυτό πάρα πολύ εύκολα στα χέρια των συγκεκριμένων και νομίζω ότι αυτό πλέον είναι και καταγεγραμμένο και πασίδηλο, έτσι, με τον τρόπο. Οι ροές τώρα που χειμώνιασε, γιατί άκουγα το επιχείρημα ότι όσο περνάει ο καιρός και θα έρθει ο χειμώνας, τα ροές θα μειωθούν, θα έχουμε λιγότερες ροές. Τι γίνεται, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Είναι γεγονός ότι πραγματικά λόγω καιρού υπάρχει μία μείωση των ροών, η οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι θεαματική, γιατί κάποιες φορές ακόμα και με 7 έως 8 μποφόρ έρχονται πλαστικές λέμβοι, έρχονται. Έρχονται γιατί από εκεί η επιβίβασή των είναι με το πιστόλι στον κρόταφο. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οι ροές λοιπόν συνεχίζονται κανονικότατα. Άκουσα την συζήτηση που είχατε με τη ΣΑΜΟ. Όλη τη συζήτηση θέλω να σας πω ότι ούτε τα ανταποδοτικά μας συγκινούν. Εμείς θέλουμε να επανέλθει η κανονικότητα στα νησιά μας. Να βρει ο κόσμος την γαλήνη και την ηρεμία του αυτή που είχε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι εύκολο και είμαστε γήιν, το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα και ως κράτος και ως κυβέρνηση, αν θέλετε, κτλ. Όμως εμείς αυτό το οποίο ζητούμε, απαιτούμε και θα το λέμε συνεχώς στον ίδιο τόνο, είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, να φυλάξει τα σύνορα, να κάνει τις επιστροφές. Αυτό είναι μαζικές. Θέμα κεντρικό και το καταλαβαίνω και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Σας ευχαριστήσω θερμά και βεβαίως όταν θα έχουμε και